του Σπάρτακου. Μόλις εκτέλεσε αναμέτρηση ανάμεσα σε Hungry Wolves και Run and Gun. Οπότε μια η Hungry Wolves. Και δύο ήττες, με συγχωρείτε, όταν θα ψηράνε να κάνει ο πίμετρο. Δύο νίκες και μία ήττα στην σεζόν. Μπαλά. Είναι για τους υπερδούχους. Στην κατοχή τώρα η Άσπρη. Με τον Κατσάμπουλα. Κατοχήλια τους Ράνγκαν με τον Γιώργα να κατεβάζει. Λεοχαρίδης. Πήρε ο Νούκε. Βγαίνει στην κορυφή, σηκώνεται για τρεις, το βάζει. Πρώτο εύστοχο καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Διαχειρός Νούκε. 3 λοιπόν το σκορ. Στην επίσης τώρα η Άσπρη. Για δύο πόντους από τον Βαγενάφη. Ο Χαρίδης είναι εκεί για να μαζέψει. Γιώργας πάει από τα αριστερά. Μανούκες Φακιανάκης έχει αναλάβει το μαρκάρισμα. Νούκες σε ακόμα ένα δικό του σουτ. Θα το χάσει. Φέρει ο ίδιος. Συνεχίζεται κανονικά η δράση με τον Θεοχαρίδη. Δευτερόλεπτα ένα σούτ από το πλάι, μέσα και αυτό. Ο Ντούφας αυτή τη φορά εκτελεί. Για το 0-6. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο. Όχι συνεχόμενο, δεύτερο τρίποντο γενικά για τους Run and Gun. Ο Χαρίδης πήρε το rebound, άφησε στον Νούκε. Περνάει εκείνος. Αλλά έξω ο Παντελάκης. Αυτή τη φορά στο χούνι κόκκινη, μια ευκαιρία από κοντά με τον Νούκε, θα το χάσει. Παντανάκης. Παίρνει ξανά στα δεξιά. Θα περάσει ο Παπα-Νικολάου, κάνει μέσα στο καλάθι. Και ανοίγει το σκορ, πάει το ρόδι και για τους Hungry Wolves. 2-6 το σκορ. Γιώργας, υπάρχει φάουλ. Το έχει κάνει το 25 ο Σφαγιανάκης. Είναι και το πρώτο ομαδικό των γηπεδούχων. Και ο Χαρίδης είναι και στη γωνία. Ζήτησε ο Ντούφας. Υψώνει, βρίσκει σίδερο. Η μπάλα όμως παραμένει στα χέρια των Run and Gun. Προσποίηση του Γιώργα, παίρνει και το screen. Ωραία, πάσα την Ντούφας από κοντά, σκοράρει. 2-8, πάρα πολύ ωραία το γύρισε η μπάλα. Συνεπίσης τον Ανανικάνη και ήρθε και το καλάθι. Για το συν 6 των φιλοξενούμενων. Τσαμπούλας. Βρίσκει ψηλά από τον Γιώργα. Σφαγιανάκης. Θα το πάρει τελικά το τρίποντο, θα το βάλει. 5-8. Πρώτο εύστοχο σουτ. Πίσω από τα 6-75 και για τους άσπρους. Νούκε. Στην κορυφή μπάλα και ο Χαρίδης. Μπάλα έξω στον Νούκε. Τρίποντο από εκείνον, δεν θα το βάλει. Ντούφας για το εξαιρετικό rebound και υπάρχει και φάουλ. Το έχει κάνει ο Παπα-Νικολάου. Αλλαγή τώρα για τους Run and Gun. Στην θέση του Θεοχαρίδη πέρασε ο Τρίμης. Ενώ ο Ντούφας ετοιμάζεται για την πρώτη από τις δύο βολές του. Θα τη χάσει. Βάζει την δεύτερη. 5-9. Κατσάβουλας. Στο έδαφος. Ο παίχτης των Hungry Wolves.
Παπα-Νικολάου είναι αυτός που έχει χτυπήσει. Και πέρασε και εκτός. Συμπτώσμα να μην είναι κάτι το σοβαρό. Στη θέση του ο Στυλιανόπουλος. Πανέφερα τώρα οι γηπεδούχοι. Με τον Κατσάμπουλα να φαίνει στον Σφαγιανάκη. Θα επιχειρήσει ένα σούτ από μακριά με τη βοήθεια του απλό θα σταθεί τυχερός. 8-9. Στον πόντο πλησιάζουν πλέον οι γηπεδούχοι. Τρίμις. Νίκε στη γωνία ο Γιώργας θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Θα το πάνε σαν χέρια τον Άσπρο που θέλει να φύγουν μπροστά. Κατσάμπουλας που βάλει σε την μπάλα. Κόπηκε όμως από τον Νίκε. Έχουμε και αλλαγή για τους γηπεδούχους. Κωνσταντινίδης τώρα στο μάτς. Ένα σουτ για δύο πόντους, όχι καλό από τον Στυλιανόπουλο. Τρίμις θέλει να πάει προς τα μέσα στην πολυκοσμία. Εκεί καταφέρει να πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Σε πολλά κορμιά μπροστά του, το έβαλε όμως για το 8-11. Πιέζεται, περνάει το κέντρο όμως ο Κωνσταντινίδης. Μαγενάς. Ψάχνει διάδρομο, τον κλείνει ο Παντελάκης. Θα πάρει και πάλι ο Βαγιανάς στα 4 δευτερόλεπτα. Θα εκτελέσει, δεν θα το βάλει. Τελευταίος ο κούπης ο Νούκε. Κατοχή είναι και πάλι για τους Hungry Wolves. Πανάκιας, ψάχνει συμπαίκτη. Πάσα του έφτασε τον Βαγενά, εκτέλεσε από κοντά. Αστόχησε Στυλιανόπουλος στο εξαιρετικό rebound. Μάχονται εκεί πέρα οι Hungry Wolves και πάλι Στυλιανόπουλος. Σταγιανάκης στο τρίποντο, το οποίο δεν θα βρει στόχο. Γιώργος τώρα έχει την ευκαιρία να τρέξει. Επιστρέφει όμως άμεσα η άμυνα των Hungry Wolves. Τρίμις. Τζούφας κλείστηκε από δύο. Προσπαθεί εκεί ο Τρίμις. Η μπάλα από το σώμα του Πανάκια πέρασε εκτός. Κουρτέσης, Θεοδωρόπουλος και Βέργης στο μάτι τώρα για τους Run and Gun. Πήρε ο Βέργης. Τρίμις για τρεις μέσα. 8-14. Πάλι δίνει τη λύση ο Τρίμις, ο οποίος έχει ξεκινήσει αρκετά καλά στο σημερινό παιχνίδι. Μαγενάς, Στυλιανόπουλος, Πανάκιας. Μπάλα στον Σφακιανάκη στα αριστερά τώρα. Ο Κωνσταντινίδη αστόχησε εκείνος. Εκεί και η άμυνα. Πήρε ο Αρχοντόπουλος και τώρα μπάλα στα αριστερά. Πάει προς τα μέσα ο Κουρτέσης, δεν μπορεί να σκοράρει. Στυλιανόπουλος μαζεύει. Άφησε δίπλα του τον Βαγενά. 3-20 ακόμα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. 8-14 υπερθυμίζω το σκορ. Σε μια εξισητημένη ενέργεια. Δεν του βγήκε. Θα θέλει να περάσει ο Κουρτέσης. Πέρασε η πάσα του Τρίμις. Έφτασε κοντά, δεν σκοράρε. Και πήρε ο Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια. Βλέπει την κίνηση του Σφαγιανάκη. Σφαγιανάς παίζει με πλάτη. Γυρίζει πάρα πολύ καλή άμυνα. Του παίζει εκεί ο Αρχοντόπουλος. Έχουμε double. Το βελάκι δείχνει Hungry Wolves. Βλάσκει οικονομικά τώρα στο μάτι για τους γηπεδούχους. Έχουμε και διακοπή για time out.
Επιστρέψαμε μετά το time-out με ένα γρήγορο τρίποδο των γηπεδούχων, το οποίο δεν βρήκε στόχο. Είχαν και δεύτερη ευκαιρία όμως. Αξιοποιήσει ο Πανάκιας για το 10-14. Μπέργης από κοντά θα μπορέσει να σκοράρει. Ο Κουρτέσης θα πάρει και το φάουλ για το 10-16. Και στη γραμμή τώρα ο παίκτης τον run and gun για την πληρωματική βολή του. Θα τη χάσει ωστόσο, παραμένει το 10-16. Να τρέξει γρήγορα, δεν του βγήκε σε καλό όμως του οικονόμου. Τρίμης Αρχοντόπουλος, παρακινδυνευμένη πάσα του πήρε όμως ο Κουρτέσης και ψάχνει επιλογή. Και πάλι Αρχοντόπουλος θα πάρει το σουτ. Βέργης κατευθείαν να άφησε στον συμπαίκτη του. Κουρτέσης με συγχωρείτε. Στην συνέχεια υπάρχει φάουλ. Το έχει κάνει ο Κωνσταντινίδης. Και μια παρατήρηση στον πάγκο των Hungry Wolves. Κοντά σε καλή άμυνα με ο δίποντο αστοχο και αυτό τον Θοδωρόπουλο. Κουρτέσης πιέζει. Δεν θα γλιτώσουν το λάθος εδώ οι Hungry Wolves. Δυσκολεύτηκαν από την πίεση που άσκησαν ψηλά οι Runner Gun. Τελικά φιλοξενούμενοι επιστρέφουν γρήγορα γρήγορα και πάλι στην επίθεση. Και τον Κουρτέση τώρα πίνει έξω στον Τρίμι. Προσπίθηκε ο Βέργης, θα σηκωθεί από το πλάι. Δεν το βάζει εκεί όμως, είναι ο Κουρτέσης, ο οποίος κάνει πολύ καλή δουλειά στα rebound. Αλλά και αμυντικά νωρίτερα. Συμπληρώσαμε τα ομάδικα των γηπεδούχων. Και έχουμε εκ νέου βολές για τον Κουρτέση. Μέσα η πρώτη. Κάνει την δεύτερη. 10-17. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Λάσης. Πανάκιας σηκώνεται για δύο. Θα το βάλει. Θέλει να φύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά ο Βέργης. Το πήρε πάνω του, δεν καταφέρει να σκοράρει. Θέλει να τρέξει ο Κωνσταντινίδης τώρα για τους Hungry Wolves. Υψώνει, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Αλλά στον Βέργη 35 δευτερόλεπτα ακόμα. Τρίμης, κάνει τα βήματα, λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Υπάρχει φαουλ, το έχει κάνει ο Πανάκιας. Όχι, είμαι σχολητή. Κάνει ο Βλάσης. Τρίμης έτοιμος για τις δύο βολές του. Εύστοχος στην πρώτη για το 10-18. Την δεύτερη. Μάλιστα σφύριγμα, καθώς κάποιος βιάστηκε να περάσει το ζωγραφιστό. Όσοι έχουν 4 λεπτά ακόμα, έχουν φάουλ να δώσουν οι φιλοξενούμενοι, καθώς έχουν κάνει μόλις ένα ομαδικό. Θα γίνει ένα νέο λάθος για τους γηπεδούχους. Τους τέσσερις. Κερδίζει το φάουλ και πάει στην γραμμή για δύο βολές. Κωνσταντινίδης πρέπει να δώσει και το χέρι. Παρά τα άλλα στις τελευταίες ευκαιρίες, στις τελευταίες φάσεις για τους Hungry Wolves. Έχουν δώσει και ευκαιρίες.
τους run and gun να βρουν σκορ από την γραμμή της φιλανθρωπίας. Βλάστης δεν θα το βάλει. 5 δευτερόλεπτα ακόμα, υπάρχει φάουλ από τον Αρχοντόπουλο. Σε ακόμα 7 τώρα στο χρονόμετρο να δούμε τι θα προλάβουν να κάνουν οι γηπεδούχοι. Αλλά στον Κωνσταντινίδη προλαβαίνει τον Αρχοντόπουλο, δεν θα σκοράρει. Και έτσι τελειώνει και το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 10-19. Δεν είναι έτοιμα για να μπούμε και στην δεύτερη περίοδο. Μόλις ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι. 10-19 το σκορ, Run and Gun. Προηγούνται στο σκορ. Παντελάκης, φύνει στον Μούκε. Ήρα τώρα η Λιπεδούχη με τον Οικονόμου. Κωνσταντινίδης δείχνει το σύστημα. Οικονόμου βλέπει τις κινήσεις Βλάσης. Ζήτησε και πήρε ο Γεωργίου. Μάχες για διεκδίκηση της μπάλας, έγινε το κλέψιμο. Ντούφας. Αυτή στο Νούκε. Ρίξε φάουλ, δεν υπήρξε κάτι. Μπαλά πέρασε κατευθείαν εκτός. Βγήκε η άμυνα εδώ από τον Ρόζο. Κωνσταντινίδης. Έχουμε βήματα από τον Γεωργίου. Πανέφεραν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Με τον Νούκε τώρα να κατεβάζει. Έχει επιλογή δίπλα του. Τον Βελετζέλο. Μάζεψε ο Βλάσης. Κωνσταντινίδης. Κάνε λίγο χώρο, πέφτει πάνω του ο Ντούφας. Υπάρχει φάουλ. Είναι το πρώτο ομαδικό. Στον Run and Gun. Κωνσταντινίδης. Τον Οικονόμου. Βλάσης. Μπάλα στα αριστερά. Βγαίνει έξω ο Γεωργίου για να πάρει ένα τρίποντο. Βάζει ύψος στο σούτ του. Δεν μπαίνει εκείνο. Θετικό rebound από τον Κωνσταντινίδη. Παλεύει για να βρει κλίσεις ο Οικονόμου. Κλείνεται από δύο. Ξεφεύγει, σηκώνεται εκεί στην Πολυκοσμία. Δεν μπορεί να σκοράρει. Κατοχή είναι για τους Run and Gun. Ντούφας. Παντελάκης με το ένα χέρι, ωραίο το φλότερ, θα καταλήξει τον στόχο για το 10-21. Πρώτη φορά που βλέπουμε διψήφια νούμερο στην διαφορά που χωρίζει δύο ομάδες. Στο σημείο 11 η Run and Gun. Αρκετή ώρα κολλημένη στους 10 πόντους οι γηπεδούχοι. Έχει γίνει φαουλ τώρα από τον, τον Καστρινό. Κωνσταντινίδης. Μπαλά έξω. Ρόζος εκτελεί. Βλέπει και το καλάθι. Παραμένουν 10 πόντους κολλημένοι οι Hungry Wolves. Νούκε. Ρόζος του κάνει το φάουλ. Από το 10-14 έχουν να σκοράρουν οι γηπεδούχοι. Θα έξω ότι έχουν κάνει ένα σερί 7-0.
Πήραν ελγκάν. Του έδωσαν το σούτ εδώ του Ντούφα, δεν τους τιμώρησε. Η μπάλα είναι για τους Hungry Wolves. Κωνσταντινίδης ανεβάζει ταχύτητα. Κουροβλάσης. Ροζός. Μπάλα στην περιφέρεια, τρίποντο για τους γηπεδούχους. Δεν θα έρθει το καλάθι ούτε τώρα. Καστρινός. Βρήκε απέναντι τον Βελετζέλο. Νούκια τώρα. Ντούφας δίνει τη μάχη του. Καστρινός εκτελεί. Θετικό rebound του Ντούφα. Πάει κοντά στον Βλάση. Θα βγει και αυτή η άμυνα. Ο Γενάσας στο δίπλα του. Ωραία πάσα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του. Παλεύει εκεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα ο Πίστον Hungry Wolves. Βαγενάς. Του φύγει για λίγο η μπάλα. Τα δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ψάχνει χώρο. Ο Ρόζος θα εκτελέσει για να προλάβει και το ρολόι κάνει έρμπολ. Παραμένει το 10-21 ακόμα. Δεν έχουν καταφέρει να σκοράρουν στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι. Γενικά έχει μείνει στα χαμηλά το σκοράρισμα μόλις ένα καλάθι. Έχουμε δει αυτό το παντελάκι. Βελετζέλος δεν θα το αλλάξει. Σταντινίδη στην άλλη πλευρά. Θα φτάσει μέσα στο lay-up. 12-21. Συνεχτά. Από ό,τι ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος. Hungry Wolves βρίσκουν ένα καλάθι με τον Κωνσταντινίδη. Ενώ από ό,τι βλέπω ετοιμάζεται μια νέα πεντάδα για τους run and gun. Θα αλλάξουν και τα πέντε πρόσωπα που βρίσκονται στο παρκέ. Έτοιμοι για την επαναφορά τους οι φιλοξενούμενοι με τον Θεοδωρόπουλο. Θα εκτελέσει σωστά ο Γιώργας. Ανοιχτό γήπεδο τώρα για τους άσπρους. Διεκδικήσιμη μπάλα. Έχει περάσει εκτός όμως και με τον προλάβει ο Σφακιανάκης. Συνέχεια με Θεοδωρόπουλο. Βεργής. Άσε στον Τρίμη. Πέρασε ωραία εκείνος. Δεν θα τελειώσει εξίσου καλά. Κουρτέσης είναι εκεί. Μάχες εκεί για το rebound. Το φάουλ έχει γίνει από τον Βαγένα. Είναι και το δεύτερο και για τους Hungry Wolves, με συγχωρείτε. Όσο έχουν και οι Runner Gun στην δεύτερη περίοδο. Βλάσει τα κόψη πάσα. 11 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την επίθεση των φιλοξενούμενων. Κουρτέσης με τα αριστερό. Γιώργας μάζεψε. Γυρίζει κοντά σε δύο αντιπάλους. Βρέθηκε και στο παρκέ. Δεν υπήρξε κάτι το αντικανονικό. Ο οικονόμου. Διποντό από τον Βαγενά, εύκοφος από το έξω των βολών. 14-21. Τριμής. Θα σκοράρει κιόλας, έχει κερδίσει και το φάουλ, μετράει κανονικά το καλάθι. 14-23. Ενώ επιστρέφει ο Στυλιανόπουλος στο μάτς για τους γηπεδούχους. Ο Γιώργας πάρει το τρίποντο εύστοχος. 14-26 επιστρέφουν σε διψήφιο νούμερο την διαφορά τους η Run and Gun στο συν 12 πλέον. Φιλοξενούμενοι 3 και 37 πριν να ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Έχουμε ένα φαουλ που έχει γίνει μακριά από την μπάλα. Το έχει κάνει ο Θεοδωρόπουλος.
Ρόζος περνάει εκτός τώρα για τους γηπεδούχους. Στην θέση του ο Κατσάμπολας. Κατσάμπουλας, μας μπορείτε. Βλάσης δεν μπορεί από κοντά. Φυρτέσεις αυτοί στον Θεοδωρόπουλο. Τρίμης πάει προς τα μέσα. Δεν σκοράρε. Θέλει και το rebound από τον Κατσάμπουλα. Σφαγιανάκης. Πήρε ο Βλάσης. Προσπάσιμο της μέσης. Θα κάνει το 16-26. Πολύ όμορφη κίνηση. Και η διαφορά στρογγυλά στους 10 πόντους. Τρίμης. Την γωνία ο Γιώργας δεν μπορεί να το βάλει. Μαγιανάς θέλει να βρει το Σφαγιανάκη, θα κάνει ένα φθηνό λάθος όμως. Χαρίζει μία πάσα στους αντιπάλους του. Τώρα καθαρίζουν με τον Κατσάμπουλα οι άσπροι. Σφαγιανάκης θα χάσει. Επόμενα λάθος. Επόμενα λάθη από τους άσπρους. Γιώργα δεν θα το αξιοποιήσει αρχικά, θα κερδίσει το φάουλ στην συνέχεια. Έχει κάνει ο Βλάσης και έχουμε και διακοπή για time out. Έτοιμος στην γραμμή για τις βόλες και ο Γιώργας. Χάνει την πρώτη. Βάζει την δεύτερη από τις δύο για το 16-27. Κατσάμπουλας. Σφαγιανάκης. Πιέζεται τσίλα από τον Βέργη. Πολύ καλή άμυνα, παραλίγο να έχουμε ένα νέο λάθος. Σφαγιανάκης, 10 δευτερόλεπτα ακόμα, υπάρχει πόδι από τον Βέργη. Βλάσης με πλάτη στο καλάθι, παίρνει έξω ένα τρίποντο από τον Πανάκια, όχι καλό. Στυλιανόπουλος στο στοχή και εκείνος, νέα ανανέωση όμως επίθεσης και ο Βλάσης αυτή τη φορά δεν θα αναθέσει. 18-27. Βέργης. Θα περάσει. Βρήκε και ωραία πάσα στην τρύπα εκεί της άμυνας των Hungry Wolves. Το ανοίγει το καλάθι εδώ. Ο Γιώργας είναι ο εκτελεστής. Πάρα πολύ όμορφη δημιουργία από τον Τρίμη. 18-29 το σκορ. Σφαγιανάκης. Βλάσης γυρίζει με το δεξί. Αστοχή, μάζεψε ο Βέργης. Περίγορα στην άλλη πλευρά τώρα, run and gun. Καλάθι και φάουλ. Ο Βέργης έφτασε μέχρι το τέλος φάσης, πήρε και το φάουλ τον Σφαγιανάκη. Πέφτει και το καλάθι, 18-31 πλέον. Και διαφορά μπορεί να ανέβει κι άλλο αν ευστοχείς και στην πόλη του. Θα τη βάλει και αυτή. 18-32. Τσαμπουλάς, βγαίνει μπροστά ο Βέργης. Ακόμα ένα φθηνό δώρο από τους παίκτες των Hungry Wolves. Ανέφερε ο Βέργης. Έμεινε μόνο στο τρίμις, ξεχάστηκαν εκεί οι άσπροι και εκτελεί. 18-35. 35 δευτερόλεπτα ακόμα. Βλάσης με το ένα χέρι. Κατοχή είναι και πάλι για τους γηπεδούχους, για τους οποίους επιστρέφει ο Κωνσταντινίδης και πάλι. Παίρνει την θέση του Σφαγιανάκη. Oh, no, no.
χρησιμοποιήσει την ευκαιρία του εκείνος για το 20-35. Μια επίθεση 14 λεπτών τώρα. Βεργής στα 5. Θα περάσει από τα δεξιά, επιτές γυρίζει κοντρα σε 3 αντιπάλους. Υπάρχει φάουλ πριν να τελειώσει ο χρόνος. Σε νεκρό χρόνο θα εκτελεστούν οι βολές. Κουτέσεις. Έξω η πρώτη. Ανοίγει την δεύτερη και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται το ημίχρονο. 20-35 το σκορ. Μπήκαμε μόλις και στην τρίτη περίοδο. Με τους Ράνικα να είναι σταθερά μπροστά στο σκορ. 20-35 έχει τώρα ο φωτεινός πίνακας, το συν 15. Οι φιλοξενούμενοι προηγούνται τον Hungry Wolves. Έχει πατήσει γραμμή εκεί ο Γεωργίου. Βαλά. Είναι για τους Ράνικα. Με τον Αρχοντόπουλο να αφήνει στον Νούκε. Πάσα έξω. Τρίποντο του Νούκε, δεν θα το βάλει. Θέλει να φύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά ο Οικονόμου. Παίρνει τα βήματα, φτάνει και μέσα στο καλάθι. 22-35. Νούκε. Αρχοντόπουλος, ρίσκο η πάσα του, έγινε το κλέψιμο. Να κρατήσει, τα καταφέρνει ο Βαγενάς. Οικονόμου τώρα θα πάρει το τρίποντο. Μένει και βγαίνει η μπάλα βλάσης εκεί. Μετά το εξαιρετικό rebound θα πετύχει το καλάθι για το 24-35. Μειώνουν στους 11 πόντους πλέον οι φιλοξενούμενοι. Η γηπεδούχη με συγχωρείτε. Μπάλα έξω, τρίποντο από τον Παντελάκη, εύστοχος. 24-38. Βαγενάς μένει πάνω του ο Ντούφας. Και το σκριν. Καλή άμυνα τον Παντελάκη. Τώρα θα περάσει η πάσα στον Βλάση. Είναι έξω ο Οικονόμου. Βγαίνει πάνω του ο Νούκε. Πλησιάζει, κόβεται από τον Ντούφα. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τους Ράνιγκαν. Ντούφας κρατάει. Είναι έξω. Νούκε, Χοντόπουλος πάσα στην γωνία. Έχει χώρο και χρόνο για να σημαδέψει. Ο Ντούφας δεν θα το κάνει σωστά. Πατήσαν και πάλι όμως η Run and Gun. Τρίποντο του Παντελάκη. Αστοχή. Παγενάς. Βλάσης έδωσε και πάλι στον Γεωργίου. Οικονόμου από τα αριστερά, δεν μπαίνει το καλάθι. Υπάρχει και φάουλ στην συνέχεια. Έχει κάνει ο Βλάσης. Νίκε. Ο Κοντόπουλος για να καλύψει το τελείωμά του. Ο Οικονόμου ψάχνει την πάσα, εκεί όμως που πέταξε την μπάλα δεν βρισκόταν κάποιος υπέκτης του. Γενικά υπάρχει ένα θεματάκι συγκέντρωση στους Hungry Wolves. Σήμερα έχουμε δει αρκετά αβίαστα λάθη να συμβαίνουν από την πλευρά των γηπεδούχων, τα οποία αν είχαν βελτιωθεί σίγουρα θα ήταν και άλλη η εικόνα στο σκορ. Τρονού και τώρα έμεινε μόνος του. Εκτέλεσε σαν πέναλτι αυτό το τρίποντο, 24-41. Βαγενάς στην ισορροπία του, έπαιρνε και το φάουλ.
θα επαναφέρει. Προσποίηση. Έχει το φάουλ. Ο Οικονομού. Από τον Ντούφα. Έχει γίνει το φάουλ τον Ραναγκάν. Στη γραμμή. Για δύο βολές. Ο Οικονόμου χάνει την πρώτη. Χάνει και την δεύτερη. Μάχη εκεί για το rebound. Έχουμε τζάμπουλ. Και δεν έχει χτυπήσει ο Παντελάκης. Το Βελάκη δείχνει. Run and gun. Ο Παντελάκης μπορεί να συνεχίσει. Θα παραμείνει στο παρκέ. Συνέχεια με τον Νίκε. Το Χαρίδης. Νίκε. Βρήκε χώρο, πήρε το τρίποντο. Το Χαρίδης είναι εκεί, κόντρα σε δύο. Με την πάσα. Δεν πέρασε η μπάλα. Θα περάσει όμως εδώ ο Οικονόμου. Θα φτάσει και μέχρι το lay-up για το 26-41. Χαρίδης. Νουκέ. Με τον Κατσάμπουλα μπροστά του. Αρχοντόπουλος στο τρίποντο. Δεν θα μπει. Σιλιανίδης. Μέσα στο Σιλιανόπουλος, με συγχωρείτε. Για το rebound και άφησε στον Βαγενά. Ψάχνει επιλογές ο Οικονόμου. Και υπάρχει και φάουλ από τον Αρχοντόπουλο. Πανάκια σε επανέφερε. Στα 8 δευτερόλεπτα το ρολόι για την επίθεση. Καυστερεί κάπως εδώ η επίθεση των άσπρων. Κλείστηκε ο Οικονόμου, πήρε μια δύσκολη προσπάθεια. Δεν μπόρεσε να βάλει το καλάθι και ο Γιώργος τώρα προστατεύει την μπάλα. Παραμένει το 26-41. Μπάλα έξω στον Βέργη. Κουρτέσεις, σηκώνεται, δεν θα σημαδέψει σωστά. Έπαιρνε όμως και η πάσα στην συνέχεια. Βέργη στα 50 βήματα. Υπάρχει φάουλ από τον Πανάκια. Που είναι και το τρίτο για τους Hungry Wolves. 3-2 τα ομαδικά. Βολές τώρα για τον Βέργη. Δύο πλέον το σκορ. Πανάκιας. Κάνει τις σταυρωτές, πιεζόμενος. Βαγενάς πάει προς τα μέσα, μπροστά από τον Τρίμι. Δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά, έχει φύγει στην άλλη πλευρά ο Γιώργας. Προλαβαίνει την άμυνα του Σφαγιανάκη, ο οποίος μπήκε δυνατά στη φάση και έκανε το 26-44. Βαγενάς. Παγίδα από δύο. Στυλιανόπουλος. Μπαλά. Ναι, από τα χέρια του Οικονόμου. Και καταλήγει εκτός αγωνιστικών ορίων. Έχουμε και αλλαγή με τον Κωνσταντινίδη να επιστρέφει. Παίρνει την θέση του Οικονόμου, ενώ και ο Ρόζος θα μπει στην θέση του Βαγενά. Παρά στο
Νικολάη Θεοδωρόπουλος και πάλι 3,5 στα 7. Βέργης αποφασίζει να σηκώσει για το τρίποντο. Τελευταίος ακούμπησε ο Κουρτέσης από την πόλη Σαναδό, σύμφωνα και ο ρέφερι. Η μπάλα έτσι είναι για τους Hungry Wolves, 3-42 πριν να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Κωνσταντινίδης. Γυρίζει, αφήνει στον Πανάκια. Βρήκε χώρο εκείνος για να πλησιάσει την αντίπαλη ρακέτα. 28-44. Βέργης. Αλλάζει κατεύθυνση. Πήσαν δύο πάνω του. Τον δυσκόλεψαν έτσι αρκετά στην εκτέλεση. Και στη συνέχεια υπάρχει και φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Έχει χτύπηση εκεί στην διεκδίκηση της μπάλας. Πέρασε εκτός. Δράση. Υπάρχει φάουλ που έχει κάνει ο Κωνσταντινίδης. Συνέχεια για τους γηπεδούχους. Πίεση ψηλά από τον Γιώργα και ο Πανάκιας. Καλή άμυνα από τον Βέργη, θα γραπώσει και την μπάλα, αλλά έχει πατήσει γραμμή. Επιστρέφουν και πάλι στην επίθεση Hungry Wolves μετά από αυτό το λάθος του Βέργη. Πήρε ο Οικονόμου, Κωνσταντινίδης από κοντά, θα το χάσει όμως από πλέον εκτική θέση. Τρίμης. Γιώργας είναι έξω. Μπάλα στο πλάι για να περάσει ο Τρίμης. Γιώργας θα σηκωθεί για τρεις. Σε φτωχή. 28-47. Με την τρίποντη εκτέλεση του Γιώργα η διαφορά ξεφεύγει πλέον στους 19 πόντους. Από τους 20 πλέον η Run and Gun. Προσπάθησε εκεί να κάνει μια πάσα πίσω από την πλάτη ο Οικονόμου, δεν του βγήκε. Μπαλά χτύπησε πάνω του και πάλι. Όχι, τελικά αλλάζει η απόφαση. Η κατοχή περνάει στα χέρια των Hungry Wolves. Πανάγιας δεν μπορεί να εκτελέσει από κοντά. Βέργης, 3-1-2-3. Προσπίση από τον Γιώργα. Σηκώνεται και εκτός ισορροπίας, ευστοχή. Ενώ έπεφτε στο έδαφος, 28-49. Στο συν, 21 πλέον. Ράνενταν. Οικονόμου. Με τον Βέργη μπροστά του προσπαθεί να του δώσει επιλογή για σκρίν ο Φιλιανόπουλος. Αστοχή στο τρίποντο, η μπάλα περνάει και εκτός. Η κατοχή στα χέρια των Run and Gun. Ο Βλάσης επιστρέφει στην θέση του Φιλιανόπουλου. 1-18 ακόμα για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Μένει ψηλά για να πιέσει ο Σπαγιανάκης. Στο έδαφος ο παίκτης των γηπεδούχων. Έχουμε ψετικό φάουλ. Αντινίδης. Ψάχνει επιλογές.
Βρήκε βοήθεια στα χέρια του Οικονόμου. Πήρε την δύσκολη προσπάθεια, την έβαλε όμως. Για το 30-49. Βεργής. Τέσσερις ανεβάζει ταχύτητα. Συνεχίζεται η δράση. Γιώργας δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του. Και υπάρχει και φάουλ στην συνέχεια πάνω στον Κουρτέση. Μαγένας και πάλι στο παρκέ για τους Hungry Wolves. Κουρτέσης θα κάνει βήματα. Εδούχοι, 17 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα έρθει το καλάθι για τους Ραναγκάν. 3 δευτερόλεπτα, 2-1, Βαγενάς. Δεν είχε δύο τελειώνει ο χρόνος, κουβάλισε την μπάλα κι άλλο. Φινά λοιπόν στην τρίτη περίοδο με το σκορ στο 32-49. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το τέταρτο και η τέταρτη περίοδος. 32-49, επεφύγεται το σκορ. Με τους Ράιν Γκάντ να διαχειρίζεται καλά το υπέρ του προβάδισμα. Να φτάνουν και την διαφορά. Είναι το λάθος. Ο Ντόπουλος σε στον Παντελάκη. Στο φωτοτρίποντο. Νίκη η άμυνα εδώ από τους άσπρους. Για την προσπάθεια λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι ο Βαγένας. Θα μέτρα για ανέμπαινε. Δώστηκαν δύο βολές τώρα. Μέσα και η δεύτερη, 34-29. 49, με συγχωρείτε, 34-49 το σκορ. Αδελάκης στον Αστρινό. Είναι μόνος ο Θεοχαρίδης, πήρε το τρίποντο, δεν το έβαλε όμως. Βαγενάς. Στην δίπλα του στον Βλάση. Που αρκετά μακριά εκείνος θα σηκωθεί. Δεν ήταν και η καλύτερη επιλογή. Ο Ντόπουλος αφήνει δίπλα του στον Βελετζέλο. Το Χαρίδη στον Καστρινό. Παντελάκης. Αδύναμο το τρίποδο του Καστρινού. Βρήκε ίσα ίσα στο Στεφάνι. Παγιανάκης. Για 3, πήρε μια γρήγορη επίθεση. Δεν βρήκε στόχο. Στο συν 15 παραμένουν οι φιλοξενούμενοι. Παντελάκης θα επιχειρήσει το τρίποντο μέσα. 34-52. Βαγενάς. Πέρασε. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο ο Βλάσης. Δεν ήταν εύκολο εκεί κοντά στον Παντελάκη. Καστρινός. Δεν θα γλιτώσει εκεί από την πίεση. Δυνατή η πάσα. Την προλαβαίνει. Αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει την κατοχή για την ομάδα του. Ο Οικονόμου. Και διακόπτει τώρα το παιχνίδι.
συνεχιστεί η δράση και πάλι με τους Ράνγκα να έχουν την κατοχή. Και ο Χαρίδης από τώρα. Υπάρχει φάουλ από τον Βελετζέλο. Βαλιανάς. Βέβαια είναι εκεί ανάμεσα στην πολυκοσμία. Κοντόπουλος ύψωσε για τον Θεοχαρίδη. Έχει δύο πάνω του, δεν θα το βάλει. Γυρίζει ο Παντελάκης. Μπαλά πέναει εκτός. Συνέχεια με Βαγενά. Εδώ βλέπουμε από τον Βελετζέλο. Γυρίζει ο Παντελάκης. Το Χαρίδης επιχειρεί με μία μακρινή πάσα να βρει τον Αρχοντόπουλο, το κατάφερε. Και πάλι μπάλα στα δικά του χέρια, τρίποντα από το πλάι, εύστοχος. 34-55. Τα τρίποντα κάνουν τη δουλίτσα τους για τους run and gun. Με 6 λεπτά να απομένουν ακόμα οι φιλοξενούμενοι. Μπορούμε να πούμε πως έχουν κλειδώσει τη σημερινή νίκη. Φανάκια στέλνει να απαντήσει, δεν θα τα καταφέρει. Γενικά δεν τα έχουν πάει καλά πίσω από τα 6.75 οι Hungry Wolves. Σε αντίθεση με τους σημερινούς φιλοξενούμενους, οι οποίοι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά από την περιφέρεια. Παντελάκης στον Αρχοντόπουλο θα επιχειρήσει ακόμα ένα. Αυτή τη φορά θα κάνει airball. Έχει φύγει μπροστά ο Οικονόμου. Τον βρήκε ο συμπαίκτης του, τελείωσε τη φάση καλά. Για το 36-55. Αργά ο Καστρινός. Βρήκε όμως δεν θέλει καθ' φάση σε αντίθεση με τον Πανάκη, ο οποίος έκλεψε. Γυρίζει κιόλας για να πάρει ίδιο στην προσπάθεια. Δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Ο Χαρίδης τώρα θα κουβαλήσει. Βελετζέλο στο τρίποντο. Χοντόπουλος προσπάθησε. Καθάρισε τη φάση ο Γεωργίου. Υπάρχει φαουλ τον Καστρινό. Φαουλ που είναι και το τρίτο για τους φιλοξενούμενους. Είναι επαναφορά τώρα η Λίκη. Πανάκιας. Θα γίνει το κλέψιμο. Και ευκαιριασμό εδώ των φιλοξενούμενων. Θα τον αποτρέψει όμως ο Οικονόμου. Ο Γεωργίου, με συγχωρείτε. Ο Χαρίδης κάνει την προσπάθεια. Θα σε κοντά στο καλάθι. Δεν καταφέρει να το πετύχει. Βαγενάς. Βρήκε χώρο, εκτέλεσε. Αλλά δεν το βάλε ο Οικονόμου. Παραμένει το 36-55. Το Χαρίδης τώρα στο ανοιχτό γήπεδο θα πετύχει το καλάθι. Το έψαχνε στις τελευταίες φάσεις, το βρήκε τώρα. 36-57. Βαγενάς. Καλή αμήνα, ακόμη μια από τους κόκκινους. Βλάσης. Έχει το διάδρομο ανοιχτό μπροστά του, μπερδεύτηκε όμως, έχασε την ισορροπία του, έχασε την τρίπλα. Άστοχο το τρίποδο στην συνέχεια από τον Γεωργίου. Ένας ωραία ο Καστρινός. Θα κοπεί. Προσπάθεια του Θεοδωρόπουλου και υπάρχει κεφάλι στην συνέχεια. Για να σταματήσει η φορά. Hungry Wolves. Oh.
Μινάς πήρε χέρι με χέρι, πήγε προς τα μέσα με φόρα, δεν κατάφερε να σκοράρει, Βλάσης αφήνει έξω προσποίηση από τον Οικονόμου. Βαγενάς για 3, δεν είναι καλό το σουτ. Δεν ελέγχεται το 36-57, μπαίνουμε στο τελευταίο τρίπο, στο τελευταίο τρίλεπτο. Και πάλι στην επίθεση η Άσπρη. Με το ένα χέρι ο Οικονόμου. Μπάλα είναι για τους Hungry Wolves, καθώς έχει περάσει εκτός. Με τον Κουρτέση να έχει βρει, όπως λέει ο ρέφερι. Όχι τελικά. Δεις run and gun είναι η κατοχή, μπορεί να συμπερδέψει λίγο εδώ. 3.5 δίνει συνέχεια στο μάτς. Φορά τώρα ο Τρίμις και σαν στον ύπρο εδώ την άμυνα των Hungry Wolves. Θα χτυπήσουμε τον Σοδωρόπουλο, η φιλοξενούμενη 36-59. Βαγενάς. Γίνονται κινήσεις και πήρε ο Γεωργίου. Σκάστη πάσα για τον Βλάση. Προσποίηση, θα περάσει ο Οικονόμου. Ωραία η πάσα του, προσπαθεί και ο Κατσάμπουλας να φτιάξει χώρο για τον εαυτό του. Τα κατάφερε αλλά δεν κατάφερε να τελειώσει και καλά τη φάση. 2-10 ακόμα για το φινάλι του μάτς. Ο Κουρτές θα φτάσει μέχρι το τέλος. 2-36-61. Διαδικαστικού χαρακτήρα πλέον αυτά τα τελευταία 2 λεπτά του παιχνιδιού. Οι Hungry Wolves θα γνωρίσουν την τρίτη ήττα τους, θα πέσουν το 1-3. Ένα από την άλλη, οι Run and Gun θα πανηγυρίσουν την τρίτη νίκη τους. Θα πάνε πλέον στο 3-1. Θα επιστρέψουν και στις νίκες, καθώς την προηγούμενη αγωνιστική είχαν ιτηθεί από τους Bulldozers με 68-76. Οπότε θα επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα. Θα έρθει το καλάθι εδώ από τον Οικονόμου για το 38-61. Να πούμε πως αυτή η ήττα θα είναι η τρίτη σέρι για τους Λύκους, οι οποίοι ξεκίνησαν καλά στην πρεμιέρα του καλοκαιρινού πρωταθλήματος, συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη. Τρεις συνεχόμενες ήττες έχουν φέρει το ρεκόρ του στο 1-3. Στυλιανόπουλος άφησε στον Κατσάμπουλα. Μαγενάς, τρίποντα τον Στυλιανόπουλο, αδύναμο. Στα χέρια του Θεοδωρόπουλου η μπάλα. Κουρτέσης. Πάμε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Τρίποντα από τον Βελετζέλο. Αστοχό, μαζί του Στυλιανόπουλος. Στο τέλος ο Βαγενάς θα αστοχίσει όμως. Κουρτέσης ζητάει στην άλλη πλευρά, δεν θα του επιτρέψει ο Γεωργίου να πάρει την μπάλα. Σε 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Βαγενάς, ολομόναχος, δεν θα μπει. Ακόμα ένα σούτ από κοντά, ο Οικονόμου θα γράψει το τελικό σκορ. 40-61. Νίκη για τους Run and Gun, 12 δευτερόλεπτα ακόμα. Δεν ξέρω αν γίνει η επίθεση. Όχι τελικά. Αυτό είναι και το τελικό σκορ. Νίκη λοιπόν, οι Run and Gun θα επικρατήσουν με 61-40 τον Hungry Wolves.